Η φοβερή πίεση του Παναθηναϊκού αποδίδει καρπούς σε αυτές τις δύο φάσεις. Νωρίτερα με το κλέψιμο του Σπανούλη και το εύκολο καλάθι, το λέει στο ανοιχτό γήπεδο, στον εφηδιασμό χωρίς αντίπαλο. Και νωρίτερα η συνεργασία του Σπανούλη με τον Διαμαντίδη και τον μπρος πίσω του Πάρκο που δίνει και πάλι την μπάλα στο Παναθηναϊκό. Επέστρεψε ο Γκρίναντι του Πάρκο και πηγαίνει και ο Ολυμπιακός τώρα σε χαμηλό σχήμα με τρεις γκάρ όπως εδώ και. Φοβερό κάρφωμα από τον Μπατίστ. Άλλο ένα ιδανικό pick and roll από τον Παναθηναϊκό. Ο Σκορτσιανίτης προσπάθησε να τον σταματήσει στον αέρα, αλλά ο Μπατίστ και Μπατίστ. 31-26, 2 και 11 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο μεγάλο τελικό των δύο αιωνίων. Πάμε σε διαφημίσεις. Γυρίσαμε στο ελληνικό. Πολύ γρήγορα οδηγίες προπονητών. Πρώτα από τον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Κωνσταντίνος Μελάγης μας ενημερώνει. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης σχεδίασε στο πινακάκι του ένα σύστημα στο οποίο ζητάει από τους ψηλούς του Μπουρούση και του Σκορτσιανίτη να είναι λίγο πιο μακριά από το καλάθι, ώστε να τραβήξουν και τους αντίστοιχους ψηλούς του Παναθηναϊκού μακριά για να μπορέσει η μπάλα να κουμπίσει τον Θοδωρή Παπαλουκά κοντά στο καλάθι. Και στον Κώστα Σουλάς, την άλλη πλευρά.